Για το ίδιο θέμα, είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή ο Κωνσταντίνος Κωνσταντής. Είναι πρόεδρος του ΕΤΕΚ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Κύριε Κωνσταντή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα λόγω του θανάτου της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είχατε συνεργαστεί μαζί της? Βεβαιότατα, να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα θερμότατα συλληπιτήρια μου στους οικείους της ΕΤΑ. Να σας πω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά μαζί με τη ΣΕΤΑ, ιδιαίτερα για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, όπου επιδείκνυε την ύψιστη προτεραιότητα της στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, το πώς οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν καλύτερα, ούτως ώστε να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα και, για να επιστρέφουν ακτιμελή στο σπίτι τους. Σας δηλώνω και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όλων των μηχανικών του τόπου προς την ΣΕΤΑ για την προσφορά της στον τόπο, για την προσφορά της στον τομέα της μηχανικής επιστήμης, αλλά γενικότερα και για το ότι υπήρξε μια κυρία σε όλα της που θα τη θυμόμαστε για πάντα και θα την ευχαριστούμε για όσα έχει προσφέρει στον τόπο μας. Άξια δημόσιος υπάλληλος, άξια υπουργός, άξια γυναίκα υπουργός, αιωνία της η μνήμη. Το είπαμε πολλές φορές σήμερα. Τι γίνεται με τον ΑΚΑΜΑ, με το αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ, κύριε Κωνσταντή? Έχουμε έντονες ανησυχίες για το συγκεκριμένο τοπικό σχέδιο που εκπονείται και από ό,τι φαίνεται σύντομα θα δημοσιευτεί. Τις έχουμε εκφράσει πολλές φορές, τις έχουμε καταθέσει σε όλα τα αρμόδια τμήματα. Μας ανησυχούν αρκετά ζητήματα, είτε τα θέματα της διάσπαρτης ανάπτυξης που προωθείται μέσω κάποιων πολιτικών στο τοπικό σχέδιο, ενώ υπήρξε ως στόχος η προώθηση της συμπαγούς ανάπτυξης και αποθάριση της διάσπαρτης και αναρχής ανάπτυξης. Εν τούτης βλέπουμε κάποιες πολιτικές, όπως για παράδειγμα η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας, που κακά τα ψέματα ενθαρρύνει τη διάσπαρτη ανάπτυξη. Καλά, θα ισχύει η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας στην περιοχή του ΑΚΑΜΑ? Δυστυχώς υπάρχει πρόνοια που θα επιτρέπει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε συγκεκριμένη απόσταση από τις οικιστικές ζώνες των περιοχών να επιτρέπεται η ανέγερση της μεμονωμένης κατοικίας. Κάτι το οποίο πολύ έντονα έχουμε αναφέρει ότι διαφωνούμε. Ενθαρρύνεται, όπως έχω πει, η διάσπαρτη ανάπτυξη. Διότι είναι το παράθυρο για τις παρεκκλήσεις και όλα αυτά που ξέρουμε ότι συμβαίνουν στον τόπο μας όταν χτίσαμε πάνω στις θαλασσινές πηγές. Τι άλλο θέλουμε? Πέραν τούτου, να σας πω ότι μας ανησυχούν τα ζητήματα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που μιλούμε για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, το ότι η ύψιστη προτεραιότητα είναι το περιβάλλον. Βλέπουμε πολύ πρόσφατα πυρκαγιές όπου η αιτία ήταν κάποιες διάσπαρτες αναπτύξεις σε γεωργικές ζώνες, σε δασικές, που αν θέλετε προκαλούν ή αυξάνουν τους κινδύνους για να έχουμε ζητήματα που όλοι την συγκεκριμένη στιγμή αποδοκιμάζουμε ή ευχόμασταν να μην είχε γίνει ποτέ, να μην είχε συμβεί ποτέ. Ζητήματα πλέον που αφορούν το περιβάλλον πρέπει να είμαστε αδιαπραγμάτευτοι, δεν πρέπει να υπάρχουν τόσεις. Εκεί που υπάρχουν αιτήματα μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλους τρόπους, με μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων και το καθεξής, και θα πρέπει να διαφυλάξουμε σκόριο οφθαλμού τη συγκεκριμένη ιδιαίτερη περιοχή και δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη περιοχή, ας πούμε, όπου κακώς επιτρέπεται, ναι, με κάποιους περιορισμούς. Εντάξει, δεν έχουν μείνει και πολλοί θησαυροί περιβαλλοντικοί στον τόπο μας. Ακριβώς, είναι το Τρόδος, εκεί, ο ΑΚΑΜΑΣ, τι άλλο έχει μείνει? Ναι, γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν πτώσεις και εκεί που μπορεί να υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις θα πρέπει πλέον οι αποφάσεις να κλείνουν προς την προστασία του περιβάλλοντος. Ναι. Και εκεί ξαναλέω που νιώθουμε ότι κάποιοι μπορεί να αδικούνται, υπάρχουν άλλα μέτρα να ικανοποιηθούν, αλλά ποτέ πια εις βάρος του περιβάλλοντος. Δυστυχώς μείναμε πάλι να κλείσουμε αυτό το θέμα παραμονές εκλογών και είναι και προεδρικές εκλογές πολύ σημαντικές και βλέπω και κάποιους, δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε και εσείς, να βιάζονται πάρα πολύ να κλείσει πριν από το τέλος του χρόνου. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευση προεκλογική. Ναι. Πολύ σωστά λέτε. Καλύτερα να αφαιθεί το θέμα
με νυφαλιότητα, με συνεννόηση να οριστικοποιηθεί η εκπόνηση του τοπικού σχεδίου μετά τις προεδρικές εκλογές, έτσι ώστε όλοι να νιώθουν ότι αυτό το οποίο θα δημοσιευτεί είναι αυτό που υπηρετεί τον τόπο και τον λαό του και όχι οποιασδήποτε μικροκομματικές, μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ως ΕΤΕΚ, ποια είναι η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαβούλευση που γίνεται και την προσπάθεια που γίνεται για τον ΑΚΑΜΑ? Να σας πω ότι το Επιμελητήριο εκπροσωπείται στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, όπου κατατίθεται η απόψη του Επιμελητηρίου σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες πολιτικές πτυχές που ως Επιμελητήριο θα θέλαμε να διαφοροποιηθούν για να διασφαλίσουμε αυτά που έχω πει, είτε τη συμπαγή ανάπτυξη, είτε να μην προωθείται η διάσπαρτη ανάπτυξη. Άρα εντείνονται οι προσπάθειες του Επιμελητηρίου, προγραμματίζονται και κάποιες συναντήσεις με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, με τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας, για να δούμε κατά πόσον αυτά τα 3-4 σημαντικά ζητήματα, τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφοροποιηθούν για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τούτο το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, να δοθούν δίκαιες λύσεις για όσους στερούνται αναπτυξιακών δικαιωμάτων, αλλά η προστασία, η διαχείριση, η ανάδειξη του τοπικού πλούτου της περιοχής θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Ήδη έχουμε προσκληθεί για αύριο, νομίζω, στη Βουλή όπου θα συζητηθεί το θέμα. Θεωρώ ότι μπορούν να βρεθούν εκείνες οι λύσεις που να ικανοποιήσουν όλους, αλλά πρωτίστως, ξαναλέω, την προστασία, τη διαχείριση, την ανάδειξη. Το θέμα είναι ποιες προτεραιότητες έχουν αυτοί που αποφασίζουν, που έχουν την εξουσία να αποφασίσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντή. Οι προτεραιότητες δεν είναι άλλες από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μα εσείς και εγώ το λέμε αυτό. Αυτοί που, ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βλέπουμε τι γίνεται με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, με τα ενεργειακά, για το πώς πρέπει να διαφυλαχθεί το περιβάλλον. Θεωρώ ότι πλέον είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να δημιουργηθεί και η παιδεία και η κουλτούρα προς όλους ότι είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντή. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.